Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η επικεφαλίδα που ταιριάζει στο σημερινό κρατικό προϋπολογισμό Καραμανιόλα που ψηφίζεται στη Βουλή είναι αισιοδοξία για το κεφάλαιο, ρεαλισμός της φτώχειας για το λαό. Ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας για το 2020 υλοποιεί τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που είναι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2019-2022 και προσθέτει νέα αντιλαϊκά μέτρα. Αυξάνουν τη φορολογία κατά 325 εκατομμύρια ευρώ, το ΦΠΑ κατά 470 εκατομμύρια και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά 88 εκατομμύρια ευρώ. Αποτέλεσμα όλων αυτών, ενώ εμείς είναι να πληρώνουμε το 93% των φόρων και οι μεγαλοεπιχειρηματίες μόνο το 7%. Ξεδιάντροπα μιλούν για εργασιακή ειρήνη, δηλαδή όχι μόνο να μην διεκδικούμε, αλλά να γίνουμε συμμέτοχοι στη φτώχεια μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το συντελεστή φορολόγησης των επιχειρησιακών κερδών από το 28% στο 24%, με αιτήσιο όφελος για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και αντίστοιχα απώλεια κρατικών εσόδων που θα φτάσει τα 541 εκατομμύρια ευρώ και τον συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών από το 10% στο 5%. Μιλούν για δίκαιη φορολόγηση, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός ελέγχεται και επικυρώνεται από την Κομισιόν με τη γνωστή της θέση μοιρασιά της λίας των ομίλων σε βάρος του εισοδήματος των εργαζομένων. Με έμεσο τρόπο επιβάλλονται χαράτσια στις λαϊκές οικογένειες, ενώ δίνονται δώρο στους βιομήχανους, τζάμπα ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, την ώρα που γι' αυτό φορολογούνται οι φτωχοί αγρότες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού έστρωσε τον δρόμο με τον νόμο Κατρούγκαλου για το πετσόκομα των συντάξεων, συνεχίζει το ξύλωμα η Νέα Δημοκρατία. Στον προϋπολογισμό που ψηφίζεται σήμερα, το συνολικό κονδύλι για κύριες και επικουρικές συντάξεις είναι μειωμένο κατά 192 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα οικογενειακά επιδόματα, αλλά και για τα αναπηρικά, όπου παρουσιάζεται μείωση κατά 173 εκατομμύρια ευρώ. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτουν το αίτημα για αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού με τη δικαιολογία ότι δεν επαρκεί ο δημοσιονομικός χώρος, που επαρκεί βέβαια νέες επιδοτήσεις 750 εκατομμύρια ευρώ στους μεγαλοεπιχειρηματίες και για τα 4 δις ευρώ που πληρώνουμε για εξοπλισμούς και συμμετοχή σε στρατιωτικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν αναγνωρίζει ελληνικά σύνορα στο Αιγαίο. Συναγωνιστές, εργάζομαι στον χώρο της υγείας. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά που πέρασαν, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, έβαλαν το χέρι τους για να απαξιωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας. Τα νοσοκομεία στενάζουν από την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση. Αναβάλλονται χειρουργία, αναβάλλονται θεραπείες για καρκινοπαθείς και όμως η κρατική χρηματοδότηση για τις δημόσιες μονάδες υγείας μειώνονται για άλλη μια χρονιά κατά 41 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ αυξάνουν τις πληρωμές από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή εισφορές δικές μας. Όλα αυτά συνθέτουν το παζλ για το νέο ασφαλιστικό που θα φέρουν. Εδώ έχει παίξει και το ρόλο του Λαγκού ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, όπου έχει κάνει πρόταση στην κυβέρνηση και το συζητάνε τα νοσοκομεία να γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Και ένα παράδειγμα είναι ότι ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως το νοσοκομείο των Ιωαννίνων, να δίνουν κρεβάτια σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στο όνομα του ιατρικού τουρισμού. Περνούν τα μέτρα για το ξεπούλημα της ζωής μας σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Από την άλλη όμως θα φέρουν νομοσχέδιο
για κρατική χρηματοδότηση των τραπεζών 12 δις ευρώ. Οι τράπεζες όμως απολύουν, βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια μας. Σήμερα κιόλας έγινε σε μια παράσταση διαμαρτυρίας από τις ταξικές δυνάμεις για πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Έγινε μια απρόκλητη επίθεση από τα ΜΑΤ και τραυματίστηκε ένας συνταξιούχος. Φίλοι, κάθε προϋπολογισμός τους είναι και δικός μας απολογισμός. Απολογισμός που βλέπουμε ότι και φέτος δεν πήγαμε διακοπές. Πάλι δεν έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα και φοβόμαστε μήπως το κόψουν. Πάλι δουλεύουμε περισσότερες ώρες. Πάλι δεν μπορούμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Πάλι κόψαμε προληπτικές εξετάσεις για την υγεία μας. Πάλι οι συνταξιούχοι με τα λιγοστά χρήματα προσπαθούν να στηρίξουν τα άνεργα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Αυτά τα πάλι έχουν γίνει ένα με το πετσί μας. Έχουν γίνει ένα με το πετσί μας όμως και οι αγώνες που δώσαμε τον προηγούμενο χρόνο και θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά. Το γνωρίζουν αυτό και γι' αυτό μιλούν για επιτελικό κράτος και για νόμο τάξη. Απολογισμός μας είναι ο αγώνας που δίνει η εργατική τάξη της Γαλλίας και άλλων χωρών. Αυτό το πετσί λοιπόν, όσο το ποτίζεις, τόσο σκληραίνει και πεισμώνει. Σκληραίνει και ανασυντάσσεται απέναντι στον εχθρό που ξέρουμε το όνομά του. Λέγεται καπιταλιστική ανάπτυξη. Θα μας βρουν μπροστά τους, γιατί έχουμε δυνάμεις που ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Και εδώ κλείνοντας, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, θα πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας το επόμενο διάστημα. Παίρνουμε αποφάσεις για απεργία μπρος στο νέο ασφαλιστικό που προσπαθεί να φέρει η κυβέρνηση συνέχεια του παλιού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και παίρνουμε μέτρα για απεργία, για γενικές συνελεύσεις. Είμαστε σε επαγρύπνηση και τους λέμε ακόμα πιο δυναμικά ότι μαζί μας δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Γιατί μας στερούν τη ζωή μας, γιατί μας στερούν το πλούτο τον οποίο εμείς παράγουμε, αλλά μόνο που εμείς δεν χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ πολύ.